Αυτό το οποίο με στοιχιώνει, κυρία Μαυραγάνη, είναι ότι η συγκεκριμένη συμμορία είχε πλάτες στους κρατικούς μηχανισμούς. Αυτό το είπατε και πριν. Το αισθανόσασταν μέσα στο δικαστήριο, ότι υπάρχουν πλάτες σε φορείς του δημοσίου που απλώνουν το χέρι τους και κάνουν ενέργειες που δεν πρέπει να κάνουν. Ας ξεκινήσω από το αντικειμενικό γεγονός ότι καταδικάστηκε αστυνομικός ως μέλος εγκληματικής οργάνωσης. Mm-hmm. Ένας από τους καταδικαστέντες είναι αστυνομικός, ο οποίος επικοινωνούσε με τη Χρυσή Αυγή και την ενημέρωνε για τις έρευνες που θα γινόντουσαν στα γραφεία τους. Δηλαδή, αυτό το οποίο μας είπε ο κύριος Μπαλάσκας, ότι θα γίνει η κίνηση της αστυνομίας προκειμένου να συλληφθούν οι καταδικαστέντες, γνωρίζουμε εμείς μέσα από τη δικογραφία και καταδικάστηκε αστυνομικός ότι υπήρχαν αστυνομικοί που ενημέρωναν τους Χρυσαυγίτες. Έπεφτε σύρμα κατά το κοινό λεγόμενο. Έπεφτε σύρμα. Έπεφτε σύρμα μέσα από την αστυνομία, κυρία Μαυραγάνη. Κύριε Μπαλάσκα, ζητώ συγγνώμη, έχουν εξοβελιστεί πια αυτά τα στοιχεία. Δεν το έχουμε πρώτη φορά. Ναι. Όταν ο νομικός σύμβουλος λέει αστυνομία, λέει ανοησίες. Γιατί το λέτε αυτό? Όταν λέει συγκεκριμένοι άνθρωποι, δεν το γνωρίζω, δεν έχω δει τη δικογραφία. Όταν αναφέρει όμως τον καλό δημόσια, όταν αναφέρει τη λέξη αστυνομία, περιλαμβάνει 57.000 δημοκράτες, αστυνομικούς, ανθρώπους και οικογενειάρχες, να είναι πιο προσεκτικός. Τον καλό δημοσίως να είναι πιο προσεκτικός. Κύριε... Από εκεί και πέρα, εάν υπάρχουν μεμονωμένες περιπτώσεις ένθεν και ένθεν, γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι αποκαλύπτονται από εμάς. Φαντάζομαι, κύριε Καμπαγιάννη, σαφώς και δεν εννοούσα όλους τους αστυνομικούς. Ελάτε. Κυρία Μαυραγάνη, δώστε μου ένα λεπτό. Χαίρομαι που ενοχλήθηκε ο κύριος Μπαλάσκας. Είπα μέσα από την αστυνομία και θα είμαι πολύ συγκεκριμένος. Ελάτε. Αυτοί που πήγαν να σκοτώσουν τους δικούς μου εντολείς, τους Αιγύπτιους αλλιεργάτες, φορούσαν μπλούζες της Χρυσής Αυγής. Στάλθηκαν στη Γαδά προκειμένου να φωτογραφηθούν στη ΔΕΕ με τα μπλουζάκια της Χρυσής Αυγής. Και μέσα στην αστυνομία τους δόθηκε η δυνατότητα να αλλάξουν τα μπλουζάκια της Χρυσής Αυγής και να οδηγηθούν στον εισαγγελέα λέγοντας ότι δεν φορούσαν μπλούζες της Χρυσής Αυγής. Αυτή ήταν η κατάσταση που επικρατούσε μέσα στην αστυνομία. Και δεν πρόκειται εγώ να απολογηθώ και δεν πρόκειται φυσικά να επιτρέψουμε η ίδια η αστυνομία να αυτοκαθαρθεί, γιατί δεν είναι δυνατόν να αυτοκαθαρθεί το συγκεκριμένο σώμα αν δεν επιληθεί η δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη πρέπει να επιληθεί και όλοι οι αστυνομικοί οι οποίοι υπήρξαν επίορκοι συνεργάτες της ναζιστικής συμμορίας πρέπει να οδηγηθούν στα κελιά δίπλα στο Μιχαλολιάκο. Κύριε Καμπαγιάννη, επειδή όλο αυτό το διάστημα ακούγαμε, χωρίς να έχουμε όλες αυτές τις πληροφορίες που λέτε σε αυτή τη στιγμή, έχει καθαρίσει η αστυνομία από αυτά τα πρόσωπα που έκαναν αυτές τις κατάπτυστες ενέργειες ή ακόμη υπάρχει αυτό το καρκίνωμα και συνεχίζει και λειτουργεί? Όχι, κυρία Μαυραγάνη. Μέσα στην αστυνομία αυτή τη στιγμή υπάρχει και η αστυνομικός η οποία συνέλαβε τους δράστες της πράξης σε βάρος των εντολέων μου, η οποία έκανε τη δουλειά της και η οποία ήρθε στο δικαστήριο και είπε φορούσαν μπλούζες της Χρυσής Αυγής, τίμησε τον όρκο της, τίμησε το εθνόσημο το οποίο φοράει. Υπάρχουν και οι αστυνομικοί οι οποίοι επέτρεψαν, ξαναλέω, μέσα στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση, το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι, να αλλάξουν μπλούζες οι δράστες, να βγάλουν δηλαδή εκείνο το στοιχείο το οποίο αποδείκνυε την οργανωτική του σχέση με τη Χρυσή Αυγή, για να οδηγηθούν στη συνέχεια άμμομοι και άσπηλοι ενώπιον του κυρίου εισαγγελέως και να πούν ότι αυτά είναι τα ρούχα, τα λευκά σιδερωμένα μπλουζάκια τα οποία τους είχαν δώσει, τα οποία φορούσαν το βράδυ της επίθεσης. Εντάξει, αντιλαμβανόμαστε, κύριε Μπαλάσκα, γιατί... Και δεν πρόκειται να γίνει με αυτοκάθαρση. Θα γίνει με το να επιληθεί δικαιοσύνη και να πάνε κάποιοι αστυνομικοί επίορκοι φυλακοί.